10 άτομα έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του Κολονού. Πολλοί άλλοι έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, για τη 12χρονη όμως, η μητέρα της, η οποία κατηγορείται για διακεκριμένη μαστροπία, είναι άδικα στη φυλακή. Όσα φέρεται να λέει το παιδί στους παιδοψυχολόγους του ανηλίκων είναι χαρακτηριστικά. Σε αυτά τα δύο κινητά που χρησιμοποιούσε, η μαμά είχε πρόσβαση? Τα έβλεπε. Έβλεπε με ποιους μιλάω, αλλά εγώ διέγραφα τα μηνύματα. Είναι κινητά δηλαδή τα οποία είχαν κωδικό? Η μαμά σου τον γνώριζε? Όχι, η μαμά μου δεν γνώριζε τον κωδικό. Είχε τύχει, ας πούμε, να σου προσφέρει κάποιους χρήματα και να τα δώσεις στη μαμά? Ναι, μου είπαν να τα δώσεις αυτά στη μαμά σου. Ποιος? Γνωστοί που ξέρουν πολλά χρόνια τη μαμά. Για ποιο λόγο μπορεί να σου δίνανε αυτά τα χρήματα? Επειδή ξέρανε ότι ήμασταν 8 παιδιά και την ξέρανε τη μαμά μου χρόνια και τις δίνανε. Δεν γνωρίζει ούτε για τις φωτογραφίες, ούτε για το ότι πήγαινε το παιδί, το πήγαινε ο Μίχος με διάφορους. Θέλει να δει τα παιδιά της. Περιμένει να γίνει δεκτή η αίτηση αποφυλάκησης την οποία έχει κάνει. Αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε ερωτική σχέση με τον Μίχο. Μάλιστα, μας έχει πει να στείλουμε εξώδικα και να κάνουμε μηνύσεις. Ο εφιάλτης για τη 12χρονη έχει ένα όνομα, Ηλίας Μίχος. Ακόμη και για τα ύποπτα εμβάσματα που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έκαψαν τη μητέρα της, η 12χρονη φέρεται να την αθώνει. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τα στοιχεία που εξασφάλισε η Τασούλα Παπα-Νικολάου. Δεν έβλεπε η μητέρα μου τα εμβάσματα, γιατί πάντα είχε ένα σταθερό ποσό, είχε μόνο 25 λεπτά μέσα και πάντα προσπαθούσαμε να αφήσουμε 25 λεπτά. Εκεί λοιπόν έμπαιναν κάποια χρήματα. Ποιος καθοδηγούσε να μπουν τα χρήματα σε αυτόν τον λογαριασμό? Ο Ηλίας. Και μετά ποιος σήκωνε αυτά τα χρήματα? Όταν δεν μπορούσε αυτός, πήγαινα εγώ. Υπήρχαν φορές που ο Μίχος είχε χρησιμοποιήσει την κάρτα της μαμάς? Ναι. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναγνώρισε η 12χρονη στις τελευταίες καταθέσεις της ήταν και ο 55χρονος ιδιωτικός υπάλληλος και πρώην προπονητής ποδοσφαίρου, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κάτω των 12 ετών επαμοιβή και είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στη Γαδά. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή με την ανήλικη, μετά την απολογία του όμως κρίθηκε προφυλακιστέως. Σύμφωνα με πληροφορίες του Σταρ, συγγενείς και φίλοι τον στηρίζουν, ενώ ο ίδιος μέσω του συνηγόρου του αναμένεται να καταθέσει εντός της εβδομάδας προσφυγή κατά της προσωρινής του κράτησης.